ένα άσχημο παιχνίδι έπαιξε η μοίρα πριν από λίγες μέρες στο Γιώργο Αγγελόπουλο. Η πολύ αγαπημένη του μητέρα, Ουρανία Σουλτάνη, ο σημαντικότερος άνθρωπος της ζωής του, άφησε την τελευταία της πνοή λίγες ώρες μετά το γάμο του την περασμένη Κυριακή. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ανακοίνωσε το δυσάρεστο γεγονός στον προσωπικό του λογαριασμό το πρωινό της Δευτέρας. Τι παράξενα και ταυτόχρονα δυσάρεστα παιχνίδια παίζει η μοίρα κάποιες φορές. Ο Ντάνος, με ανάμεικτα συναισθήματα, βίωνε την ίδια στιγμή την απόλυτη ευτυχία, ντυμένος γαμπρός, δίπλα στην αγαπημένη του. Και την ίδια ώρα η μητέρα του έδινε σκληρή μάχη για τη ζωή στο δωμάτιο του νοσοκομείου. Τόσο εκείνος, όσο και ο αδελφός του Χάρης, ήταν κοντά της μέχρι και τις τελευταίες της στιγμές. Όσο ανέμεναν με αγωνία τη δυσάρεστη εξέλιξη, άλλο τόσο διατηρούσαν την ελπίδα και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να συμπαρασταθούν στη μητέρα τους. Τη δυσάρεστη είδηση για το θάνατο της μητέρας του ανακοίνωσε ο Γιώργος Αγγελόπουλος με ένα Instagram story. «Μάνα μου, όπως τόσα χρόνια έτσι και φέτος, παλέψεις κυριολεκτικά με το θάνατο άλλους 9 μήνες. Μόνο εσύ ξέρεις πως έφτασες ως εδώ. Αφού μας ευχήθηκες και είδες ότι έγινε ο γάμος μας, τότε ηρέμησες. Σήμερα μου είπανε πως έφυγες. Δεν έφυγες γιατί θα σε φέρω πάντα μαζί μου. Σε ευχαριστώ που είμαι ο γιος σου. Καλό παράδεισο, μάνα μου», έγραψε συγκινημένος. Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης του γάμου του με τη Δήμητρα Μαμβακούση, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του για τη δική της απουσία από τη σημαντική αυτή στιγμή της ζωής του. Κατόρθωσε μόνο να ψελίσει. «Να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της μητέρας μου». «Να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της μητέρας μου». Με τη σύζυγό του Δήμητρα να παίρνει το μικρόφωνο για να τον διευκολύνει λέγοντας: «Πέρα από ότι ο Γιώργος με τη μαμά του έχει ένα πολύ ιδιαίτερο δέσιμο, το οποίο δεν το συναντάμε σήμερα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και είχα την τιμή να τη γνωρίσω και είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος». Ο Γιώργος είχε προλάβει να πάρει την ευλογία της για την τόσο σημαντική μέρα και είχε προλάβει να γνωρίσει και να αγαπήσει τη μέλουσα σύζυγό του. Ίσως και ο λόγος που έγινε τόσο σύντομα ο γάμος του ήταν για να μπορέσει να ζήσει αυτές τις στιγμές με εκείνη. Άλλωστε, το προηγούμενο βράδυ από το γάμο δεν έκανε κάποιο bachelor party, αλλά ήταν μαζί με τη Δήμητρα στο πλευρό της λατρεμένης του μητέρας. Ο Ντάνος είχε ιδιαίτερη αδυναμία σε εκείνη. Από τις πρώτες μέρες της συμμετοχής του στο Survivor του 2017, ο Γιώργος Αγγελόπουλος είχε αποκαλύψει on camera και είχε μιλήσει στους συμπαίκτες του για το λόγο που ήθελε να κερδίσει στο παιχνίδι. Μεταξύ άλλων, είχε αναφέρει πως με αυτά τα χρήματα ήθελε να βοηθήσει τη μητέρα του οικονομικά. Τόσο γιατί εκείνη είχε παλέψει μετά το θάνατο του πατέρα του για να μεγαλώσει με αρκετές στερήσεις εκείνον και τον μικρότερο αδελφό του Χάρη, όσο και για τη διευκολύνηση ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Ο πατέρας του Ντάνου έφυγε από τη ζωή όταν εκείνος ήταν 17 χρονών. Από εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος ανέλαβε σχεδόν όλες τις ευθύνες της οικογένειας. Την πρώτη φορά που γνωρίσαμε την Ουρανία Σουλτάνη ήταν λίγο πριν τον τελικό, στο επεισόδιο που οι φιναλίστ ξανασυναντούν τις οικογένειές τους μετά από αρκετούς μήνες. Η συγκίνησή της όταν τον αντίκρισε ήταν εμφανής, με εκείνον να προσπαθεί αστειευόμενος να την ηρεμήσει. «Μην κλαις ρε μάνα τώρα». Μάνα και γιος άρχισαν τα πειράγματα μεταξύ τους γιατί η μητέρα του είχε αδυνατήσει από συμπαράσταση για το γιο της και τις στερήσεις που βίωνε στον Άγιο Δομήνικο. «Τι είναι, μάνα, γιος εσύ αδυνατήσεις, τι έγινε, τι έχουμε?» «Συμπαράσταση, τα ζώα». «Και εσύ καρύδες έτρωγες?» «Είσαι πάλι μαζί μας, σε βλέπαμε όλους αυτούς τους μήνες τι τράβηξες», έλεγε η Ουρανία Σουλτάνη. Φυσικά τη βραδιά του τελικού, όταν είδε τους κόπους του γιού της να ταμείβονται, η χαρά της ήταν απερίγραπτη. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος απέφευγε να μιλήσει για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα του, αλλά είχε αναφερθεί σε συνέντευξή του πριν από μερικούς μήνες στην εκπομπή του Θεοχάρη Ιωαννίδη για την ιδιαίτερα στενή και τρυφερή σχέση που είχαν από τα παιδικά του χρόνια, αλλά και για ποιους λόγους τη συμβουλεύεται. Ακόμη και αν εκείνη δυσκολεύεται να κατανοήσει τα ζητήματα της δουλειάς του, «πάντα ακολουθώ το ένστικτο της μάνας μου», έχει δηλώσει κατά καιρούς. Και όπως είχε πει χαρακτηριστικά, η πρώτη λέξη που μου έρχεται για τα παιδικά μου χρόνια στη Σκιάθο είναι ευλογία. Η μητέρα μου κατάγεται από εκεί. Μετά το θάνατο του πατέρα μου έγινε μια μεγάλη αλλαγή στα 15 μου. Με βοήθησαν οι δικοί μου άνθρωποι να ορθοποδήσω. Ένιωσα την ευθύνη απέναντι στην οικογένειά μου. Είχα τη μητέρα μου και εκείνη είχε το μεγαλύτερο βάρος. Είχα τον αδελφό μου που ήταν πιο μικρός. Τη συμβουλεύω με τη μητέρα μου ως προς την αγνότητα της ευχής της ή του ενστίκτου της για πράγματα που δεν τα γνωρίζει. Πάντα ακολουθώ αυτό το ενστίκτό της. Πιστεύω πως είναι περήφανη και για μένα και για τον αδελφό μου». Η μητέρα του πριν από λίγα χρόνια διατηρούσε ένα μικρό μινι μάρκετ στη Σκιάθο, αλλά τους τελευταίους μήνες, λόγω της επιβάρυνσης της υγείας της, δεν δούλευε πια.
Στα μέσα του Αυγούστου, η κατάσταση της υγείας της μητέρας του επιδεινώθηκε. Με ένα story του στο Instagram, ο Γιώργος ζητούσε άμεσα δότες αίματος για εκείνη, γνωστοποιώντας ότι νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας.